Είναι ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τώρα, εγώ όταν σας βλέπω για τις συντάξεις, θέλω πρώτα να σας πω. Και πρόεδρος των συνταξιούχων. Αυτό. Ναι. Πρώτα για τις συντάξεις θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, αλλά νομίζω να πάμε στην ψήφο των αποδήμων. Και μια κινητοποίηση την Πέμπτη. Λοιπόν, να πούμε, να τα πούμε όλα. Θα συγκλίνεται με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως δείχνει το πράγμα. Και εννοώ και με τα υπόλοιπα κόμματα προς το μήνυμα. Νομίζω ότι σας προβοκάρουμε. Να σας πω, κόμματα της αστικής τάξης είναι απέναντί μας θα είναι. Όποιον αυτοπροσδιορισμό και να κάνει. Κάνατε μια σοβαρή πρόταση, εσείς, είναι αλήθεια, σε σχέση με την ψήφο των αποδήμων, που φαίνεται η κυβέρνηση σε μεγάλο βαθμό να την εστερνίζεται σε πρώτη φάση. Πρέπει να ψηφίζουν οι άνθρωποι. Αυτοί φύγανε για δουλειές, φύγανε για σπουδές, έχουν κάποια χρόνια. Εμείς βάλαμε κάποια κριτήρια και κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, πόσα χρόνια θα λείπει κάποιος. Ένα ζήτημα αυτό. Δηλαδή, μπορεί να λείπει 100 χρόνια, να 4 γενιές. Δεύτερο, να έχει κάποια περιουσιακά στοιχεία, να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, για τον τόπο του, να αποδείχνονται με φορολογικό μικρό. Είναι το αφημί, όπως είπατε, γιατί μετά είναι και ένας Ρώσος πολίτης μπορεί να έχει. Το αφημί και το συνοδεύουμε με το να σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία, να είναι ζωντανό, να έχει δραστηριότητα κτλ. Και ένα ακόμα ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ψηφίζει κάποιο που δεν μπορεί να έρθει από την Αλεξανδρούπολη να ψηφίζει, δεν ψηφίζει. Δεν μπορεί να ψηφίζει κάποιο με επιστολική ψήφο να ψηφίζει εκεί στα προξενία, να κάνουν ειδικά κέντρα ψηφοφορίας και φυσικά το αποτέλεσμα αυτό να μετράει και για τις εκλογές στο σύνολο. Τώρα, πάμε και στη συντάξη που λέει η Μπάγια. Συντάξη, λοιπόν, έχει έρθει η στιγμή που θα σας ακούσω να πείτε ότι εντάξει, θα τα πάρουμε τα αναδρομικά και θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, να σας πω κάτι. Αναδρομικά έχεις καιρό ακόμα τη σύνταξη, μην μιλάς σε πρώτο πληθυντικό. Αναδρομικά μην μιλάς σε πρώτο πληθυντικό. Θα τα πάρει ο παππούς μου όμως και ξέρεις, άμα παίρνει ο παππούς, παίρνει και αγωνί. Μου το έχεις πει αυτό. Ωραίο. Ξέρεις τι. Αυτό που λέμε αναδρομικά, τι είναι αναδρομικά? Είναι κάποιες παράνομες παρακρατήσεις. Έχουν βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2015 αυτές οι παράνομες παρακρατήσεις και αφορούν ένα εντεκάμινο. Να τα ακούν αυτό οι συνταξιούχοι, να μην τρέχουν σε δίκες, δικαστήρια και αγωγές και τους εκμεταλλεύονται μεγαλοδικηγορικά γραφεία που έχουν στήσει ένα χώρο και με τα πρωινάδικα και με άλλα για αυτή την υπόθεση. Μια ωραία φάμπρικα. Ναι, μια ωραία φάμπρικα. Λοιπόν. Αυτά η κυβέρνηση προηγούμενη έλεγε, όταν έχω δημοσιονομικά κριτήρια που με ευκολύνουν. Τα ίδια λέει και η σημερινή κυβέρνηση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε και μια δεύτερη απόφαση τώρα, επικυρωποιεί αυτή την απόφαση που σας λέω, και έβγαλε μια δεύτερη απόφαση ότι οι επικουρικές συντάξεις, αφού στην ουσία ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι έγινε καλώς έγινε με τις συντάξεις της κυρίας, γιατί οι επικουρικές συντάξεις, αυτό δεν έγινε σωστά, λέει, γιατί έγιναν περικοπές, αυτό λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, με βάση, δεν είχαν γίνει αναλογιστικές μελέτες. Και λέει ότι πρέπει να γίνουν αναλογιστικές μελέτες. Αναλογιστικές μελέτες σημαίνει ότι τα ταμεία μπορεί να είναι μείον και να γίνει χειρότερη η κατάσταση. Εμείς λοιπόν ζητάμε να αποδοθούν εκείνα που περικόπηκαν άδικα στις επικουρικές συντάξεις και να δοθούν και αναδρομικά, γιατί είναι άδικο. Αναδρομικά από πότε? Αναδρομικά, κοιτάξτε, από τότε που έγινε η περικοπή. Από τότε που έγινε περικοπή. Από τότε που έγινε περικοπή. Γιατί ξέρετε και έγινε πανυπολογισμό. Και φτάσαμε στο σημείο. Τι έγινε, εσωτερική κατανομή για να καταλάβετε. Τι έγινε. Πήρε από αυτούς που δουλεύαν 40 χρόνια, δεν πείραξε τους μικρότερους και κάλυψε τις, από αυτά που έλεγε οι περικοπές, που έλεγε η Τρόικα, θεσμοί, πώς τους λένε κτλ. Και αφαίρεσε όλες εκείνες τις περικοπές. Με αποτέλεσμα ένας που δούλευε 40 χρόνια, είναι τραγελαφικό αυτό. Να παίρνει σύνταξη μικρότερη αυτών που δούλεψε. Καλά το άφησε στα 20 χρόνια. Δεν λέμε ότι πήρε, αλλά να δώσει σε εκείνους που πραγματικά έγιναν. Αυτός που δούλεψε 40 χρόνια και άνω, λένε τα ρεπορτάζ ότι θα πάρει από 150 ευρώ πλάς. Κοιτάξτε, οι περικοπές είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτές που γίνανε. Και πρέπει να αποδοθούν. Πράγματι είναι πολύ μεγάλες οι περικοπές αυτές. Αλλά τι λέει το Συμβούλιο Επικρατείας? Πρέπει να διαβάζουν και τα ψηλά γράμματα καμιά φορά. Πάντα εκεί κρύβονται. Λέει ότι αυτά θα αποδοθούν με βάση αναλογιστικές μελέτες. Οι αναλογιστικές μελέτες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Εμείς όμως το παλεύουμε. Άρα γι' αυτό είναι. Εμείς δεν παρετούμαστε. Κύριε Κουμπούρη, η κινητοποίηση της Πέμπτης έχει και αυτό. Κοιτάξτε, η κινητοποίηση της Πέμπτης είναι ένα συλλαλητήριο για τον λεγόμενο αναπτυξιακό νόμο, που ουσιαστικά μέσα από εκεί ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει για όλο το σύστημα που ζούμε. Η ανάπτυξη φαίνεται. Ευνοήσε τους μεγάλους, ευνοεί τους μεγάλους και την περίοδο της κρίσης και την περίοδο της λεγόμενης ανάπτυξης. Τα μεγάλα συμφέροντα. Τι
πάει η κυβέρνηση να κάνει μέσα από εκεί. Πάει να αφαιρέσει δικαιώματα των εργαζομένων στο να συνδικαλίζονται, στο να έχουν ζωντανές διαδικασίες στις συνελεύσεις τους, στο να αποφασίζουν από κοινού και μέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες και το πάτημα ενός κομπιού να αποφασίζουν αν θα γίνει ή δεν θα γίνει η απεργία που θα το μαθαίνει ο εργοδότης. Όλα αυτά που οδηγούν. Οδηγούν στη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται το μεγάλο κεφάλαιο και η μεγάλη πολυεθνική όμιλη τους εργαζόμενους σε όλα τους τα δικαιώματα και στα δικαιώματα που έχουν σχέση με τα ωράρια, να καταργήσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να μην έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται, να έρθουν σε αντιπαράθεση, σε αντίθεση, να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα ζητήματα που έχουν. Σας ευχαριστώ πολύ.